Σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν επιδέχεται συζήτησης, επιδέχεται μόνο απόσυρσης. Είναι άκρος αντιδραστικό στην ουσία και στο περιεχόμενό του. Ένα βήμα παραπέρα κάνει σε όσα αντεργατικά έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα και είναι και μια ουσιαστική τομή στα εργασιακά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί από τους εργαζόμενους με αγώνες και με αίμα. Ό,τι θετικό μπορεί να επικαλεστεί κάποιο σχετικά με το νομοσχέδιο αυτό, λειτουργεί ακριβώς ως προκάλημα ενός άκρος αντιδραστικού αντεργατικού νομοσχεδίου. Για παράδειγμα, εξίσωση αποζημίωσης εργατοτεχνητών υπαλλήλων. Πάρα πολύ ωραία. Ο εργοδότης όμως μπορεί να απολύσει μέσα στο χρόνο έναν εργαζόμενο και αυτό βεβαίως δεν αποσύρεται. Έτσι, χωρίς καμιά αποζημίωση μπορεί να απολύσει μέσα στο χρόνο. Είναι η δοκιμαστική περίοδος, όπως έχει περάσει από τον προηγούμενο νόμο. Δεν αποσύρεται λοιπόν αυτή η διάταξη, δεν καταργείται. Όχι βέβαια. Και ταυτόχρονα διευκολύνονται οι εργοδότες για να απολύουν με βάση και τις διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο αυτό. Πιο εύκολες οι απολύσεις. Άδειες για τους μπαμπάδες. Βεβαίως. Όταν επικυρώνεται με τη βούλα το δεκάωρο την ημέρα και καταργείται και η Κυριακή αργία στην πλειοψηφία των κλάδων, η Κυριακή αργία καταντάει εξαίρεση με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου αυτού. Όταν αυξάνονται οι υπερορίες οι νόμιμες από 98 στη βιομηχανία και 120 στους άλλους κλάδους χωρίς καμία διάκριση στις 150 και μειώνεται ταυτόχρονα και η αποζημίωση των υπερωριών αυτών. Για ποιο λοιπόν χρόνο ελεύθερο μιλάμε και για ποιες άδειες. Και ας πάρουμε για παράδειγμα τον κλάδο το δικό μου, τη φαρμακοβιομηχανία ή τη διανομή του φαρμάκου. Ξεκινάει ο εργαζόμενος από όλες τις μεριές της Αττικής για να πάει στις βιομηχανικές ζώνες. Των Ινοφύτων, των Μεσογείων, της Εθνικής Οδού. Δεκάωρη εργασία, γιατί πλέον γίνεται η διευθέτηση αυτή και ξέρουμε πώς. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτές οι συμφωνίες εργαζόμενων και εργοδοτών. Δεκάωρη λοιπόν εργασία. Θα γυρίσει σπίτι του. Υπερεργασία ισχύει η μία ώρα την ημέρα, συν τρεις ώρες η νόμιμη υπερορία. Έχουμε φτάσει ήδη στις 14 ώρες. Για ποιο χρόνο λοιπόν μιλάμε? Και δουλειά την Κυριακή, κατά το δοκούν, όταν ο εργοδότης θέλει να τον απασχολήσει. Χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τις υπερορίες, επί του δεκαώρου το ξανατονίζουμε. Για ποια ρεπό μιλάμε μετά? Ποιες θα είναι οι άδειες? Πότε θα λαμβάνονται έστω και αυτές οι άδειες και τι θα αναπληρώνουν από την κόπωση και το τσάκισμα του εργαζόμενου μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Μιλάμε για παραγωγή και διανομή, μιλάμε και για σκληρή δουλειά. Ακόμα και σήμερα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, εάν μια επιχείρηση έχει δουλειά και βάζει τους εργαζόμενους να δουλεύουν με πιο εντατικούς ρυθμούς και υπερορίες και να δουλεύουν και τις περιόδους ακόμα και των αδειών τους, υπάρχουν ρεπό, οφειλόμενα και άδειες που πολλές φορές δεν δίνονται κιόλας. Και παρεμβαίνουν με τα σωματεία, είτε για να δοθούν είτε για να πληρωθούν. Άρα τι έχει να γίνει στη συνέχεια με βάση τις προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου? Οι εγκεκριμένες υπερορίες με το ισχύον νομικό πλαίσιο του Σαββατοκύριακου στον κλάδο του φαρμάκου. Οι εργαζόμενοι τσακίζονται, ακόμα και αν είναι πιο διευθετημένο το πλαίσιο και πληρώνονται κιόλας. Όμως η εργατική τους δύναμη δεν αναπληρώνεται. Δεν ξεκουράζονται, δεν βλέπουν τις οικογένειές τους. Τι έχει να γίνει λοιπόν από εδώ και στο εξής? Τι θα λύσει η αλήθεια, να ρωτιόμαστε, η κατάργηση της Κυριακής αργίας στην ουσία όσον αφορά τη διανομή των φαρμάκων? Δηλαδή, αν οι μεγάλες φαρμακαποθήκες και τα logistics λειτουργούν τις Κυριακές, θα μειωθούν οι ελλείψεις στα φάρμακα? Τα δεκάδες φάρμακα, τα σκευάσματα που λείπουν, λείπουν επειδή δεν δουλεύουν Σάββατο ή Κυριακή οι φαρμακαποθήκες, για παράδειγμα. Δεν λείπουν επειδή αυτό οφείλεται στο συγκεκριμένο σχεδιασμό των επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό που κάνουν για να, με κριτήριο τα κέρδη τους, για το ποιο φάρμακο θα διανύμουν, ποιο θα έχουν στην αγορά ή ποιο θα αποσύρουν. Τι θα λύσει λοιπόν αυτό? Επειδή ακούστηκε κιόλας ότι θα το έβλεπαν πολύ καλό να διανέμονται τα φάρμακα και την Κυριακή. Μα δεν είναι ζήτημα ελλείψεων, εδώ είναι ζήτημα σχεδιασμού. Όπως δεν έχει λύσει τίποτα και το γεγονός ότι μεγάλες φαρμακαποθήκες με τις ευλογίες και των κυβερνήσεων και αυτής εδώ, αλλά και δημοτικών αρχών, λειτουργούν τα Σάββατα. Λύθηκε κανένα πρόβλημα? Όχι. Άρα όλα αυτά λειτουργούν θετικά μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί τους λύνουν τα χέρια στον αδυσόπιτο ανταγωνισμό που έχουν μεταξύ τους
και ταυτόχρονα τους λύνουν τα χέρια για να επιτυγχάνουν τη μέγιστη εκμετάλλευση των εργαζόμενων και την οποία απαιτούν. Και κλείνω με τούτο. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων πάει ένα βήμα παραπέρα και προτείνει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας να γίνεται όχι μόνο στο χρόνο εργασίας μέσα στο πενθήμερο, αλλά και τις 7 μέρες της εβδομάδας. Ποια όπλα λοιπόν είναι που δίνει το νομοσχέδιο αυτό στα χέρια των εργαζόμενων να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τις απαιτήσεις τις εργοδοτικές? Ποια όπλα μας δίνει αυτό το νομοσχέδιο για να πάμε να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, που ο ΣΦΕ έρχεται και λέει να περιμένουμε να δούμε τις διατάξεις και μετά συζητάμε? Γιατί χτυπάει ακριβώς και θέλει να χτυπήσει το σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, το πενθήμερο 8ωρο, 40ωρο, που ισχύει με όποιο τρόπο ισχύει, έστω και πετσοκομμένο και με πολλούς και με πολλή προσπάθεια που το έχουμε επιβάλει οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα. Άρα, ολοκληρώνω με αυτό. Οι εργαζόμενοι θεωρούμε ότι είναι όριμο πλέον και αν κάπου μπορεί να συμφωνήσουμε είναι ότι όντως είναι παροχημένο σήμερα το 8ωρο, γιατί μπήκε στην ημερήσια διάταξη με 150 χρόνια. Σήμερα είναι το πενθήμερο, το 7ωρο και το 35ωρο. Εμείς αυτό διεκδικούμε και διεκδικούμε και την κατάργηση όλου του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που έχει πέρασει μέχρι τώρα. Και αυτό θα απαντήσουν και οι εργαζόμενοι στην αυριανή απεργία.